Αντίδραση από την κυβέρνηση μετά τη νέα πρόταση της κοινοπραξίας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Αφροδίτη. Πάμε στον Παύλο Πίτα. Σε ακούμε. Αν και δεν υπάρχει στάλλο ακόμα επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση για το θέμα, κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο ΜΕΚΑ αποτιμούν ως θετικό το γεγονός πως το επικαιροποιημένο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής της κοινοπραξίας περιλαμβάνεται η πλωτή μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου και ότι σε γενικό πλαίσιο η πρόταση της κοινοπραξίας συμμορφώνεται στις πρόνοιες της αρχικής συμφωνίας του 2019. Τώρα, βέβαια, η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη και στο κόστος που έχει υπολογίσει η κοινοπραξία, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την υλοποίηση της ανάπτυξης του κοιτάσματος, τα οποία θα πρέπει πριν δοθεί έγκριση από τον Υπουργό Ενέργειας, να διαφανεί από ειδικούς αν είναι ένα ποσό το οποίο αξίζει να επενδυθεί, αν θα φέρει δηλαδή μελλοντικά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και όταν λέμε, Παύλο, επιθυμητά αποτελέσματα, εννοούμε πως δεν θα επηρεάσει μελλοντικά τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, ακριβώς. Καταρχάς, θα ξεκαθαρίσουμε πως είναι ένα κόστος το οποίο θα υπομισθούν οι εταιρείες της κοινοπραξίας. Όμως, στάλλο, υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως μας λέχθηκε και από τον ειδικό σε θέματα φυσικού αερίου, Χαρά Λαμπουέλληνα, δηλαδή έστω ότι δοθεί έγκριση από τον Υπουργό Ενέργειας, έπειτα θα γίνει λεπτομερής μελέτη για το ποσό που θα δαπανηθεί. Αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία. Δηλαδή, πρώτα έρχεται η έγκριση από τον αρμόδιο υπουργό και μετά θα γίνει η μελέτη. Αν εκεί διαφανεί μέσω της μελέτης ότι λόγω του υπέρογκου ποσού που χρειάζεται για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, τα έσοδα από την αξιοποίηση του φυσικού αερίου μετά την εξόριξή του θα είναι χαμηλά για την Κυπριακή Δημοκρατία, τότε στάλλο πιθανότατα το όλο εγχείρημα να μπει εκ νέου σε περιπέτειες και χρονοκαθυστερήσεις. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουν εκ νέου τα δεδομένα, ώστε τα έσοδα να μην είναι εν τέλει χαμηλά. Σε ευχαριστούμε, Παύλο. Και αλλάζουμε θέμα. Οργή προκάλεσε σε Άγκυρα και ψευδοκράτος.